Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασχήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα, τα εφηβικά, τα για σε μια ακρίνα, πόσο σ' αγαπώ. Τι κάνει εδώ αυτό το φρόκαλο, ποιο γραφείο? Είναι η νέα μου γραμματέας και να μιλάς καλύτερα, σε παρακαλώ. Και η Λίλιαν? Αποφάσισα ότι θα έχω δύο γραμματείς. Πρόεδρος είμαι, ό,τι θέλω κάνω. Αυτό το παραδίδω στα χέρια σας. Και δεν θα φύγει από τα χέρια σας σε καμία περίπτωση. Ναι, κύριε Μαντά. Μείνετε ήσυχος. Δεσποινής Παπαδημητρίου! Μάλιστα. Είστε έτοιμοι για την πρώτη σας αποστολή? Πάνω στο γραφείο έχω αφήσει το χρωματολόγιο της κολεξιών. Φέρτε μου αμέσως το showroom, εντάξει? Τι την προσέλαβα αυτή την καρακάξα. Ας τρέξει αυτή. Ο κύριος Μαντάς! Ακόμα να του πας στο χρωματολόγιο! Πού θα το βρω? Στο showroom! Ακολούθησε τα μοντέλα! Ονειρεύομαι. Δεν είναι όνειρο. Είναι φιάλτης. Κύριε Μαντά, πού είστε, το χρωματολόγιο! Κύριε Μαντά! Δεν το ζω. Δεν το ζω αυτό. Έχω βγει από το σώμα και τη σκοτώνω. Κύριε Μαντά, πού είστε, κύριε Μαντά! Χίλια συγγνώμη, κύριε Μαντά. Αχ, την ντροπή, Θεέ μου. Το χρωματολόγιο, ορίστε, αυτό δεν είναι? Αυτό είναι. Τελειώσατε, Δεσποινής. Μπορούμε να δούμε τώρα την επίδειξη? Τι είπατε? Την επίδειξη, λέω! Α, ναι, συγγνώμη. Κύριε Μαντά, συγγνώμη και πάλι, θα είμαι στο γραφείο μου, χρειαστείτε. Περάστε έξω, σας παρακαλώ, περάστε έξω! Θα τη σκοτώσω. Θα τη σκοτώσω. Μετά από μένα. Θα τη δώσω τα διπλώματα να τα φάει. Αλέξη, δεν μας είπατε, κλείσατε και τη Ζιζέλ. Αυτή είναι η ανανέωση που λέγαμε. Μη μου πεις, αυτό είναι το αστέρι που πήρε ο προκομμένος μας. Άστο, Μαργαρίτα, άστο, εδώ το έχω το εγκεφαλικό. Μας συγχωρείτε για την καθυστέρηση. Ήταν ένα ευχάριστο ψυχαγωγικό επεισόδιο. Το σόου μπορεί να ξεκινήσει. Με έσκαψε το λάκκο της. Θα φύγει άκλα αυτή. Καλά είστε, τι παιδί μου. Θέλετε να χάσω τη δουλειά μου? Έλα, λίγο, λίγο να δούμε κι εμείς οι καψερές. Εξαφανιστείτε πριν σας πάρει κανένα μάτι. Φύγετε τώρα, 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 λέω, τώρα. Επειδή τζάζεψαν από το σοκ τα κεφαλικά μου, κύτταρα, θύμισε μου να σου πλύσω την κακομούτσουνη. Έλα, μωρέ, το κακόμυρο, δεν το λυπάσαι. Να την λυπηθά κιόλας. Δεν ήταν που μου χάλασε το σοϊ πανούκλα. To make you love me, what do I gotta do to make you care?
Γιώργο μου, καταπληκτικός. Σε ευχαριστώ. Κούκλα μου, κούκλα μου, φοβερή. Είχα δίκιο που είπα να μην ταξιδεύει. Συγχαρητήρια, Κρίστο. Ενθουσιάστηκαν όλοι. Αυτό έλειπα, αγάπη μου. Τέτοια ρούχα μόνο στο Παρίσι και στο Μιλάνο θα βλέπανε ποτέ αυτοί οι παλιόγυφτοι. Ναι, βέβαια εδώ που τα λέμε δεν ήταν μόνο τα ρούχα που ενθουσίασαν. Αν δεν είχε και αυτές τις εταιρείες υπάρξει να το αναδείξουν. Φαντάσου να είχα κλείσει και την καλύτερη. Ποια εννοείς? Τη Βανέστα Τσακίρη. Ποια άλλη? Ίσως πρέπει να το κάνω την επόμενη φορά. Κρίστο, δεν είναι αστεία αυτά. Η Βανέσα είναι στη μαύρη λίστα και το ξέρεις. Ποτέ Βανέσα εδώ. Λοιπόν, Αλεξάκο, θα κάνουμε μια συμφωνία. Για να ρίξω χι στη Βανέσα, θα πρέπει να φροντίσεις αυτή η καρακάξα, η άσχημη γρουσούζα, να μην πατήσει ποτέ το πόδι της στο στραβό του κακοχημένο στα λιμέρια μου. Μην την ξαναδώ μπροστά μου, αλλιώς παρετούμε. Και φωνάζω για τη Βανέσα. Πάμε, κορίτσια! Τι θα γίνει τελικά με το ποτάκι που λέγαμε? Θα πάμε? Είναι πως δεν σε αφήνουν και οι δαιμόνες σου. Και οι δαιμόνες μου απουσιάζουν. Είμαι έτοιμος για ταξίες. Μ' αρέσει να παρασύρω αθώα αγόρια. Μπα, τι βλέπω, Αλεξάκη, ξεθαρέψαμε. Γιατί πότε κολλώσαμε εμείς? Καλά είναι τώρα. Είδες το ψαριό πουθενά? Πεδίο ελεύθερο και τα δύο αδέρφια σε φτύσαν απόψε. Ωραία, πάμε, Σβέλτα, φύγαμε. Φύγαμε. Κύριε Μαντά. Τι είναι, Δεσποινής? Δεν φύγατε ακόμα? Για την επιστολή. Σας την έφερα να την υπογράψετε, επειδή τη βιαζόσαστε να κανονίσω αύριο να σταλεί πρωί-πρωί. Πάμε, παιδιά. Κύριε Μαντά. Τι είναι, Δεσποινής? Για πριν ήθελα να σας πω ξανά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Δεν ξέρετε πόσο άσχημα αισθάνομαι. Εντάξει, Δεσποινής, πηγαίνετε. Ναι, όχι. Ναι, θα... Ξέρετε, ήθελα να σας πω ότι δεν είμαι τόσο σχετική με το χώρο της μόδας. Δεν ήξερα. Αλλά σας το υπόσχομαι, δεν θα ξανασυμβεί ποτέ αυτό. Δεν θα ξανασυμβεί ποτέ. Εντάξει, Δεσποινής Παπαστεφάνου, συμβαίνουν αυτά. Πού, καθημερινά, σε κάθε επίδειξη. Λοιπόν, δεν πηγαίνουμε. Δεν πλέξα. Φύγαμε, παιδιά. Έλα. Πάμε. Αγόρια, πού θα μας πάτε? Πάμε να τσιμπήσουμε πρώτα. Ξέρω εγώ. Ρώτα τα κορίτσια. Θα φάνε ή θα μας κοιτάνε? Εγώ μια σαλάτα θα την έτρωγα. Τι λες, Πέγγι? Εγώ δεν τρώω ποτέ για βράδυ. Μωρό μου, θα τις κάψεις τις θερμίδες, το υπόσχομαι. Και εσύ, Τζενάκι, θα χρειαστείς δυνάμεις. Άκου που σου λέω. Μωρό μου, εσύ. Να το μάθει δικιά μου, θα έχουμε φωνικό αύριο. Τι να μάθει? Δεν είδαμε τίποτα, δεν ακούσαμε τίποτα, δεν ήμασταν εδώ. Τσιμουδιά, έτσι, κορίτσια? Τι υπότης που είσαι.
Κρύωσε το φαγητό. Έλα να φάμε εμείς. Ξέρεις τι ώρα είναι? 11. Πού ακούστηκε αυτό? Και τι δουλειά είναι αυτή? Το λες το φύλακα κάνει. Μας το είπε το κορίτσι Ηρακλή. Απόψε έχουν την επίδειξη, θα αργήσει. Τι δουλειά έχει η Μαρία με τις τσίτσιδες? Οικονομικός σύμβουλος είναι. Είναι στέλεχος στην εταιρεία. Πρέπει να το δεχτείς, Ηρακλή. Η εταιρεία αυτή βγάζει ρούχα. Αυτό λέω και εγώ. Τα βγάζει. Αυτοί δεν τις δίνουν τις γυναίκες. Τις γδίνουν. Πάντως τη Μαρία δεν πρόκειται να την κδίσει κανείς. Μην ανησυχείς. Πολύ αψήφιστα το έχεις πάρει το θέμα, Κετούλα. Εγώ πάντως το έχω μετανιώσει που την άφησα να πιάσει αυτή τη δουλειά. Το έχεις μετανιώσει, ε. Α, πολύ ωραία. Και πώς θα ξεπληρώσουμε το δάνειο? Με τι λεφτά θα αλλάξεις αυτοκίνητο? Με τον ψωρομισθό του καθηγητή? Ή με τα λεφτά που θα πάρεις από τις εφευρέσεις σου? Μη με υποτιμάς, Κετούλα. Το αυτόματο καροτσάκι για τη Λαϊκή θα κάνει θράψη. Ώσπου να το τελειοποιήσεις, άσε το παιδί να δουλεύει και έλα να φάμε, γιατί έχω ξελιγωθεί στην πείνα. Ανέστητη. Είσαι ανέστητη. Μονάχα το στομάχι σου σκέφτεσαι. Όπως θες. Εγώ πάω να σερβιριστώ. Κετούλα! Ναι. Έχεις βάλει και σταφίδες στα γεμιστά. Και κουκουνάρι. Κουκουνάρι! Δεν είναι αυτό που νομίζεις, Σέργε. Τι πρωτότυπη ατάκα. Την ίδια φαντασία έχεις και σαν εραστής. Ατυχήσατε, Δεσποινής. Άλεξ, τι θα γίνει, θα φύγουμε ποτέ? Σωστά. Μη σας καθυστερώ. Τι γίνεται να διασκεδάσετε? Εγώ λέω να περάσω μια βόλτα από την αδερφή μου, γιατί ξαφνικά μου έλειψε. Σέργε, μπορείς να με ακούσεις? Είχαμε κρίση εδώ. Η κοπέλα λιποθύμησε. Την πάσα στο νοσοκομείο. Πες, Τζένι, λιποθύμησε, δεν λιποθύμησες? Σοβαρά, ε? Σας άφησε έγκυο, Δεσποινής. Μα τι λέτε? Όχι, το λέω γιατί δεν θα αναγνωρίσει το παιδί. Δεν θα ρίσκαρε ποτέ τη θέση του Προέδρου για κάτι τέτοιο. Σέργε, δεν έχω χρόνο για τους παραλογισμούς. Η κοπέλα είναι σοβαρά. Πάμε να βρούμε εφημερεύον νοσοκομείο. Σωστά. Μη σας καθυστερώ. Μη σπάσουν τα νερά. Έβια και τούλα. Ποίηματα γεμιστά. Ήτανε λίγο αλμυρά. Ίσα-ίσα για την νοστιμιά. Καλησπέρα. Πώς και είστε έτσι ξύπνοι ακόμα? Μαράκι μου, ανησυχήσαμε. Ο πατέρας σου κόντευε να τρελαθεί. Έλα, έλα, έλα γρήγορα να σου βάλω να φας. Έλα. Συγγνώμη. Ήθελα να σας πάρω τηλέφωνο, αλλά δεν πρόλαβα. Καλά, τι δουλειά έχεις εσύ με την επίδειξη? Αυτά δεν είναι δικά σου χωράφια. Μα πατέρα, η επίδειξη μόδας έγινε για τους αγοραστές της Εκομόντα. Αυτούς δηλαδή που προμηθεύονται ρούχα για τα καταστήματά τους. Έπρεπε λοιπόν να είμαι εκεί για να κάνω γνωριμίες, επαφές και... Ελπίζω να σου φέρθηκα με το δέοντα σεβασμό. Ναι, πατέρα. Γιατί δεν είναι κάθε μέρα που έχουν επαφές με επιστήμονες σαν και σένα, ναι. Αυτοί με μοδίστρες και κοπτοραπτούδες συναναστρέφονται. Δεν μου λες, βαράκι. Είδες και τα ρούχα? Ωραία. Αχ, μαμά, δεν μπορείς να φανταστείς. Τέλεια. Και κοπέλες, καταπληκτικές, πανέμορφες. Παιδί μου, μην αφήσεις αυτόν τον κόσμο να σε θαμπώσει. Αυτός είναι ένας κόσμος ψεύτικος. Μακριά από τις αξίες του Θεού. Ναι, πατέρα, μην ανησυχείτε. Και έχεις δικό σου γραφείο? Πώς, βέβαια. Ολό δικό μου. Και θα είναι ωραίο, φαντάζομαι. Τι θέα έχεις? Θάλασσα. Αμάν, βρε Ηρακλή. Γραφείο είναι. Δεν είναι σουίτα ξενοδοχείου. Άσε το παιδί να φάει που το ζάλισες με τις ερωτήσεις σου. Εσείς εδώ όλα καλά? Τον πατέρα τον έχουν πιάσει οι μελαγχολίες του. Αποφάσισε να αλλάξει αυτοκίνητο. Σοβαρά? Μαμά, πρέπει να βάλεις το χεράκι σου, ε. Μόνο το χεράκι της. Γλώσσα δεν έβαλε μέσα. Γι' αυτό λέω να τα αγοράσω, μπας και ηρεμήσω λιγάκι. Θα πάμε σε ένα φίλο του πατέρα σου που έχει μάντρα μεταχειρισμένων. Άντε, με το καλό. Όμως, Μαρία, και δεν με ευχαριστεί να βρίσκομαι σε αυτή τη θέση. Να έχω ανάγκη τα λεφτά του παιδιού μου. Μα πατέρα, τι λέτε? Μην με διακόπτεις. Δυστυχώς, τα λεφτά που βγάζω δεν αρκούν. Μα αφού σας είπα... Το ξέρω. Γι' αυτό σε ρωτάω. Μπορώ να βασίζομαι σε σένα? Είσαι ευχαριστημένη σε αυτή τη δουλειά? Θα μείνεις? Μπορώ να υπολογίζω στο μισθό σου? Ναι, πατέρα. Προχώρα με το αυτοκίνητο και μην ανησυχείς για τα χρήματα. Εγώ είμαι εδώ. Τι να κάνω, Δημήτρη. Τη γύρισα σπίτι. Της είπα καληνύχτα, ούτε φίλη στο μάγουλο δεν της έδωσα. Ω,
Ότι θα γινόταν ο φίλος μου καληνυχτάκιας δεν το περίμενα ποτέ. Ντροπή, έσχος, όνειδος. Καλύτερα καληνυχτάκιας παρά μακαρίτης. Αν έπεσε σύρμα στη Μαρκέλα, της δίνω 10 λεπτά να έρθει από εδώ. Ένας λόγος παραπάνω να φύγεις. Ας το ρε Δημήτρη, έτσι κι αλλιώς δεν έχω όρεξη. Τη μία ο Σέργιος, την άλλη το φιάσκο στην επίδειξη. Έλα ρε, γιατί φιάσκο. Αφού είχαμε μεγάλο σου ψε. Άσε που θα σπάσουν και τα τηλέφωνα για το πρωτοεμφανιζόμενο μοντέλο που άνοιξε το σοου. Κόφτω δούλεμα, Δημήτρη. Γιατί φοβάμαι ότι η Μαρκέλα έχει δίκιο. Φίλε μου, ποιο σου είπε ότι οι άσχημες είναι σόνοι και καλά έξυπνες. Δεν είναι χαζί, αλλά είναι τελείως εκτός τόπου και χρόνου. Φοβάμαι ότι δεν τα βγάλει πέρα τελικά. Δόξα τω Θεώ. Μπορεί να άργησε, αλλά τακτοποιήθηκε το κοριτσάκι μας. Θα πρέπει να έχει πολύ καλή θέση για να δουλεύει τόσο πολύ. Εγώ ελπίζω να τη σέβονται. Μπορεί να έχουμε ανάγκη τα χρήματα, αλλά πάνω απ' όλα η αξιοπρέπεια. Μήπως να καλούσουμε το αφεντικό της να του κάναμε τραπέζι, να φτιάξω ένα στιφάδο, να τον εντυπωσιάσουμε. Ναι, το στιφάδο έχει ανάγκη. Δύο μάστερ έχει το κορίτσι μας. Δεν φτάνουν να τον εντυπωσιάσουν. Έτσι παίρνουν τις προαγωγές. Δεν έχεις δει την ταινία με τη βουγιουκλάκη και το ροσμπίφ με το χοντρό μακαρόνι. Μη μου τη θυμίσεις αυτή την ταινία, με αυτό το λιγούρι το διευθυντή που δεν άφηνε θηλυκό σε χλωρό κλαρί. Λες να είναι και αυτός κανένας τέτοιος. Γι' αυτό σου λέω, να τον καλέσουμε να δούμε τι άνθρωπος είναι. Και δεν περνάω μια μέρα εγώ από εκεί. Να δω και το γραφείο της. Να μην ξέρουμε σε τι περιβάλλον δουλεύει το κορίτσι μας. Άσε που μπορεί να ενδιαφέρονται και για καμιά εφεύρεση. Όχι, Ηρακλή. Μην πας και κάνεις ρεζίλι το μαράκι μας. Ρεζίλι. Γιατί δηλαδή. Δεν μπορούν να ενδιαφέρονται για το ύφασμα που δεν ζαρώνει. Α, φυσικά. Και στο δρομοκαίτιο θα ενδιαφέρονται για τον εφευρέτη του. Los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rodando balón. Si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Τι έγινε, τι σου έκανε, τι να γίνει. Τι να μου κάνει ένας απλός τραπεζικός υπάλληλος. Σωστά, εσύ θες από διευθυντή και πάνω. Δεν βγαίνω, Μαρκέλα μου, δεν βγαίνω. Σε λίγο η μαύρη ρίζα θα κάνει θριαμβευτική εμφάνιση και εγώ τσιγκουνεύομαι να πάω στο κομμωτήριο. Έλα, κάνει υπομονή, είσαι να μην απληρώνεσαι. Άλλωστε, έχω κανονίσει να πάρεις την προκαταβολή. Ωραία, καλά όλα αυτά, αλλά εγώ χρειάζομαι κάτι πιο σταθερό και πιο ανεξάντλητο. Δηλαδή, διευθυντή τραπέζης. Μα δεν περιορίζομαι στα τραπεζικά. Κατασκευαστικές, εκδόσεις, κανάλια, διαφημιστικές. Υπουργεία. Τον αδερφό μου ξέχνα τον και το λέω για να προστατεύσω εσένα και όχι το πορτοφόλι του Σέργιου. Καλά, σταμάτα τώρα, πώς είναι, πώς είναι. Μαζέψου. Σέργιε! Τι ευχάριστη έκπληξη. Βρίσκεις. Να χαρώ εγώ ένα μέτοχο. Δηλαδή η απόψινή επίδειξη σ' άφησε παντελώς αδιάφορη, έτσι. Εγώ τουλάχιστον εργάζομαι για την Εκομόντα. Εσύ πας εκεί για να κάνεις τις βόλτες σου και να ρίχνεις μπιχτές στον Αλέξη. Α, μιας και που πες για τον Αλέξη, τις κάνει και αυτός τις βολτίτσες του και με ωραία παρέα, ε. Τι εννοείς. Σέργιε, να σου παραγγείλουμε ένα ποτό. Να παραγγείλεις για τη Μαρκέλα γιατί θα το χρειαστεί. Και διπλό. Έτσι είναι, αδερφούλα. Όταν λείπει η γάτα, χορεύουν τα ποντίκια. Κοίτα, αδερφούλη. Αν έχεις να πεις κάτι, πες το. Τίποτα, μωρέ. Τον είδα να φεύγει μετά την επίδειξη με μια ωραία μοντέλα. Και οι δυο τους μαζί. Εγώ λέω να την κάνω. Σέργη, εσύ θα μείνεις να πιούμε ένα ποτό. Ναι, θα μείνω. Καλή διασκέδαση. Καλά, ε. Λες και είμαι αόρατη. Άσε με τώρα και τα έχω πάρει. Θα τον πάρει και θα το σηκώσει. Λες να είναι η Βανέσα. Δεν ξέρω. Το καλό που του θέλω να μην είναι. Γιατί μου έχει υποσχεθεί περιοριστικά μέτρα για την κυρία Βανέσα. Λοιπόν, έφυγα. Έχω μια επίσκεψη να κάνω. Κι εγώ! Έλα, αγάπη μου. Σταμάτα να φωνάζεις. Σπίτι είμαι. Στορκίζομαι, Μαρκέλα, μη κάνεις ανυστερική. Έλα να δεις και μόνη σου. Καλά, πότε. Τελικά θα πρέπει να είμαι ευχαριστημένη. Με μένα σου παίρνει πιο πολύ ώρα. Τόσο γρήγορα την ξεπετάξεις την άλλη. Μαχαρίς, Μαρκέλα, είχα πολύ δύσκολη μέρα. Μην ανησυχείς. Είναι δύσκολο πράγμα η πολυγαμία. Κουράζει.
Δεν ξέρω τι σου πατεφού σου. Εγώ απλά πήγα να βοηθήσω. Μη μου πει. Έμεινε απολάστιχο. Τη επιτέθηκαν. Σκόνταψε στην πασαρέλα και έσπασε το ταγκούνι τη. Η κοπέλα, η Τζέννη δηλαδή, η Καρά. Λιποθύμησε και την πήγα στο νοσοκομείο. Α, ναι. Σε ποιο να πάρω να στείλω λουλούδια. Δεν ήταν σοβαρό. Λίγο η πίεση είχε πέσει και γύρισε σπίτι. Τότε να την πάρω εκεί να τη ευχηθώ περαστικά. Δεν έχω το τηλέφωνο τη. Μπορεί να κοιτάξει κιόλα. Ορίστε. Αγάπη μου, το ξέρω ότι δεν είσαι χαζό. Σιγά μην το έχει το κινητό σου που ξέρει ότι έχω άμεση πρόσβαση. Θα κοιτάζει το κινητό μου. Με εκπλήσει, Μαρκέλα, εσύ δεν είσαι σιλιάρα. Εγώ λέω να κοιτάξουμε στην ατζέντα σου. Κάτι μου λέει ότι θα το έχει εκεί. Την ατζέντα μου την έχω στο γραφείο. Γιατί τη χρησιμοποιώ για καθαρά επαγγελματικού λόγου. Όπω και τα μοντέλα. Ναι, Μαρκέλα, πότε θα το καταλάβει αυτό. Πάει ο παλιό Αλέξη. Ξέρει πόσο με πληγώνει που με αμφισβητεί. Δεν ξέρω. Μακάρι να έχω άδικο. Εκομόντα, παρακαλώ. Αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ. Βεβαίως θα τον ενημερώσω. Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα, όμορφη, όλα καλά. Πάλι καινούργιο κουστούμι. Πώς με κόβεις, Σένιος, ε? Δεν τα λυπάσαι τα λεφτουδάκια σου, Βρετζέρι. Όλα και όλα, Χριστινάκη, δεν κάνουμε εκπτώσεις στην εμφάνιση. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι τούτο? Σ' αρέσει, η καινούργια γραμματέας. Πιανό του Φραγκεστάιν? Όχι, του κυρίου Μαντά, παρακαλώ, του νεότερου. Α, το λέει η καρδούλα του. Αυτή είναι για γερά στομάχια. Άσε τώρα τις πολλές κουβέντες, τι μας έφερες? Πολλά και διάφορα. Περίμενε. Λοιπόν, πάρε αυτά. Αυτό όμως θα το παραδώσω προσωπικά στον κύριο Μαντά. Μη φύγεις. Θα ξανάρθω. Έλα, να δούμε τι θα καταλάβεις. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ποια είστε, τι κάνετε εδώ? Είμαι η καινούργια γραμματέας του κυρίου Μαντά. Μάλιστα. Και πού βρίσκεται ο κύριος Μαντάς? Δεν είμαι σίγουρη, δεν έχει έρθει. Το βλέπω αυτό, δεσποινής μου. Αλλά πού βρίσκεται, σας ρώτησα. Τι να πω, υποθέτω σπίτι του. Υποθέτετε. Υποθέτετε! Τι ζωή γραμματέας είστε εσείς! Να μην ξέρετε πού είναι το αφεντικό σας. Μα δεν με ενημέρωσε. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Οφείλετε να γνωρίζετε ανά πάσα στιγμή πού είναι και τι κάνει. Μα ποιος σας προσέλαβε στην εκομόντα? Ο κύριος Αλέξης Μαντάς. Αυτός ο Αλέξης, αδιόρθωτος. Νομίζει πια ότι αυτός ο οίκος μόδας του ανήκει. Εσείς, παραδείγματος χάρη, τι κάνετε, γιατί σας πήρανε, τι ξέρετε? Γραμματέας. Να ράβετε, ξέρετε? Όχι και τόσο καλά. Σχεδιάζετε τότε? Όχι καθόλου, δε. Ε, τι κάνετε λοιπόν? Πασαρέλα. Πασαρέλα, όχι. Ε? Όχι, εγώ οικονομικά έχω σπουδάσει. Δεσποινής μου, γλυκιά δεσποινής μου. Σε οικομόδας βρίσκεστε. Εδώ όλοι κάνουν πασαρέλα. Ο οικονομικός διευθυντής, ο αντιπρόεδρος. Ακόμα και ο Αλέξης όταν αδειάζει καμιά φορά. Ναι, αχ, δεν το ξέρα. Ξέρετε, εγώ δεν έχω καμία σχέση με τη μόδα. Ελάτε, ελάτε. Εύκολο είναι, θα σας δείξω εγώ. Λοιπόν, το βασικό για ένα μοντέλο είναι η κορμοστασιά. Ναι, η χάρη. Πάρτε αυτό το βιβλίο. Μη το διαβάσετε. Βάλτε το στο κεφάλι σας. Στο κεφάλι μου? Ναι, 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 στο κεφάλι σας και περπατήστε. Στο κεφάλι μου? Ναι, και προσοχή, μη σας πέσει. Εδώ? Ναι, και περπατήστε προς τα δω. Στην πασαρέλα. Με το ρυθμό. Και ένα, δύο, τρία, κάτω τα χεράκια, τέσσερα, πέντε, στροφούλα. Πολύ ωραία τα πάτε. Έτσι, και πάμε ξανά. Και ένα, δύο,
τρία. Μια χαρά, εσείς είστε έτοιμο μοντέλο. Πολύ ωραία. Και πέντε, έξι, εφτά, οκτώ, εννιά. Τι γίνεται εδώ? Είδες που ανησυχούσες. Αθώος τελικά ο Αλέξης. Μέχρι αποδείξεως του εναντίου. Καλημέρα. Καλημέρα. Εγώ πάντως, αν δεν γραπώσω αυτήν την ατζέντα, δεν θα ηρεμήσω. Εντάξει, Τζέρι. Το διασκέδασες αρκετά. Κύριε Μαντά, να σας εξηγήσω. Άλλη φορά. Τώρα θέλω να πας στο αεροδρόμιο να παραλάβεις κάποια δείγματα. Μάλιστα, έφυγα. Δεν το βλέπω. Τώρα, γρήγορα, έφυγες. Μάλιστα, κύριε Μαντά. Καλημέρα, παιδες. Τζέρι, χρυσό, μωρά, κουστούμι. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Δική μου δημιουργία, φαντάζομαι. Πάντα. Ζωντανή διαφήμιση είμαι. Κανονικά δεν θα πρέπει να μου τα κρατάτε από το μισθό μου. Ξέρει τι γίνεται. Θες να κάτσεις, σου προσφέρουμε και ένα καφέ. Τώρα είναι για Εντάξει, έφυγα. Το πόσο σου πάει αυτό το αυταρχικό χρυσό μου. Χρήστο, τι θες, έχω δουλειά. Πεθαίνω. Καλά. Μπρουτάλ άντρα. Λοιπόν, για χτες ήθελα να σου λίγο αργότερα. Θα σε πάρω εγώ. Όλο υποσχέσεις, είσαι και τίποτα. Αντού τα λέγ. Δεσπενής Πακώστα, έρχεστε λίγο. Κύριε Μαντά. Τι δουλειά έχει εδώ, ατζέντα μου? Εγώ την άφησα. Σκέφτηκα ότι μπορεί να τη χρειάζεστε. Άκουσε με προσεκτικά. Θα είμαι ειλικρινής μαζί σου. Μάλιστα, κύριε Μαντά. Σε αυτή την ατζέντα υπάρχουν πολλά τηλέφωνα. Γυναικών, παλιών γνωριμιών. Καταλαβαίνεις, έτσι δεν είναι? Μάλιστα, κύριε. Οτιδήποτε περιλαμβάνει αυτή η ατζέντα είναι αυστηρά προσωπικό. Πρέπει να είναι συνέχεια κάτω από την επίβλεψή σου. Κανείς δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτή. Ούτε η οικογένειά μου, ούτε η Λίλιαν, ούτε η Μαρκέλα, ειδικά η Μαρκέλα. Αν σε ρωτήσει κανείς, πες ότι δεν μπορείς να παραβείς τις εντολές μου. Συνοηθήκαμε? Είναι πολύ σημαντικό. Μάλιστα, καταλαβαίνω. Καλημέρα, Αλέξη. Καλημέρα και συγγνώμη, βρε Λίλιαν, που σου κουβαλάμε εδώ πέρα πρωί-πρωί. Α, περασμένες 9. Πιες τον καφέ σου και πήγαινε σπιτάκι σου. Δεν υπάρχει πρόβλημα. Μας αρκεί που μας θυμήθηκες. Υπάρχει κάποιο πρόβλημα, Αλέξη? Γιατί μου μιλάς έτσι? Πρόβλημα? Όχι, τι πρόβλημα. Να, τίποτα, μωρέ. Να, μια επιδειξούλα κάναμε εδώ πέρα για τους αγοραστές. Γιατί να σε εδώ να βοηθήσεις? Υπάρχει λόγος? Συγγνώμη, ρε Αλέξη, αλλά ήμουνα με την Μαρκέλα. Αυτό δεν είναι δικαιολογία. Είναι, Αλέξη. Εγώ της είπα να φύγει. Εσύ? Ναι. Άλλωστε δύο γραμματείς έχεις. Ή την πήρες την άλλη για μόστρα? Δεν νομίζω. Θέλω να σου μιλήσω. Πάμε στο γραφείο σου. Τι είναι, μωρό μου, τι έγινε? Τίποτα. Θέλω να κάνω κάποια επαγγελματικά τηλεφωνήματα. Ξέρεις, μοντέλα. Μπορείς να μου δώσεις την ατζέντα σου? Αμάν με αυτή την ατζέντα. Σου γίνει μόνο ιδέα. Πες μου για τηλέφωνα. Θέλεις, θα δώσω. Γιατί δεν μπορείς να μου τη δώσεις? Δεν είναι το ημερολόγιο σου, δεν γράφεις τα ισοψυχά σου. Τηλέφωνα και ονόματα έχεις. Σωστά. Τότε λοιπόν τι φοβάσαι? Ότι θα βρω το τηλέφωνο της Βανέσα Τσακίρη, για παράδειγμα. Γιατί επιμένεις με αυτή την τρελή, ρε Μαρκέλα? Είναι παρελθόν. Στο έχω πει, ξεκόλα επιτέλους. Και αυτή γιατί διαδίδει παντού ότι είναι η γυναίκα της ζωής σου? Γιατί είναι σάικο, τρελή, για τα σίδερα. Γιατί νομίζεις ότι την έχω βάλει σε μαύρη λίστα? Έστω. Γιατί δεν μου δίνεις την ατζέντα σου? Μαρκέλα, τι θες από μένα? Παντρευόμαστε. Κάθε τρελή που είχε βλέψει για μένα δεν πρόκειται να με κυνηγήσει πια. Η είδηση του γάμου μας έχει μπει σε όλα τα περιοδικά. Καλημέρα. Η Βανέσα όμως δεν έχει καταθέσει τα όπλα από ό,τι ακούω. Και επειδή δεν μιλάω, δεν σημαίνει ότι ξέχασα τι είχε γίνει στη Μύκονο. Ρε Μαρκέλα, ξανά μάνα τα ίδια. Πιστεύεις ότι σαβούρα διαβάζεις? Σε προειδοποιώ. Μόνο να μην τη δω μπροστά μου. Θα χάσω κάθε ίχνος αξιοπρέπειας. Και ποιον αναγγείλω, παρακαλώ? Βανέσα Τσακίρη. Βανέσα Τσακίρη! Μάλιστα. Δεν είναι διαθέσιμος, ε? Θα τον ενημερώσω και θα σε ξαναπάρω. Ναι, κύριε Μαντά, έχουμε πρόβλημα. Ελάτε λίγο να σας πω. Πείτε μου τώρα. Ελάτε, είναι κάπως προσωπικό. Βανέσα Τσακίρη, δεν είναι δυνατόν. Τι αμαρτίες πληρώνω. Ακούστε με προσεκτικά. Δεν πρέπει να μείνει εδώ ούτε λεπτό. Πες ότι έχω συμβούλιο, ότι είμαι απασχολημένος, ότι παραιτήθηκα, μετανάστευσα, πέθανα. Πείτε της ό,τι νομίζετε. Αρκεί να μην τη δει Μαρκέλα. Μάλιστα, κύριε Μαντά, καταλαβαίνω. Σας παρακαλώ, Δεσπίνης Πασπύρου, σώστε με. Thank you.
Ναι, Χριστίνα. Κοίτα, ο κύριος Μαντάς είπε ότι δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να επιτραπεί είσοδο στην κυρία Τσακίρη. Πες της ότι είναι σε μια συνάντηση και θα της τηλεφωνήσει αργότερα. Ας γελάσω. Τα έχω ξανακούσει αυτά. Πείτε στη γραμματέα του ότι θα τον περιμένω εδώ μέχρι να τελειώσει η συνάντηση. Όπως νομίζετε. Καθίστε. Έλα. Δύσκολα τα πράγματα. Δεν το κουνάει αν δεν τον δει. Θα έρθεις εσύ. Ωραία. Θα σε δει, θα τρομάξει και θα φύγει. Εντάξει, Αλέξη. Έτσι κι αλλιώς δεν ωφέλει να το συζητάμε άλλο. Θα βρεθούμε το βράδυ. Ή φεύγεις. Κάτσε λίγο ακόμα. Πώς. Κυρία Μαντά, το πρόβλημα στον τομέα παραγωγής δεν δείχνει να υποχωρεί. Αλλά μην ανησυχείτε, θα πάω να τον αναλάβω προσωπικά. Ναι, Δεσποινής. Να πάτε, να πάτε. Πάω, πάω. Λοιπόν, εγώ να πηγαίνω γιατί έχω και δουλειά. Έλα τώρα, άσε τη δουλειά. Κάτσε λίγο να μιλήσουμε. Μα τι να πούμε, τόση ώρα μιλάμε. Θέλω να μιλήσουμε για εμάς. Αλέξη, είσαι καλά. Όποτε ξεστομίζω αυτή τη φράση παθαίνεις αλλεργία. Αγάπη μου, αγάπη μου. Δεν τα πάμε. Πάει ο Αλέξης που ήξερε. Γεια. Είστε η κυρία Τσακίρη. Εγώ είμαι η γραμματέας του κυρίου Μαντά. Ξέρετε, δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι πολύ απασχολημένος. Βρίσκεται σε μια πολύ κρίσιμη συνάντηση και δεν θα μπορέσει να διακόψει. Ναι, μου το είπανε. Εγώ θα τον περιμένω. Ναι. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ξέρει πότε θα τελειώσει. Γι' αυτό μου είπε να σας συνοδέψω μέχρι έξω και θα σας τηλεφωνήσει αργότερα. Έτσι είπε και ο γκόμενος της Βύση και έγραψε η Ανούλα το 12. Όχι. Όχι, όχι, όχι. Σας διαβεβαιώνω εγώ προσωπικά. Θα σας τηλεφωνήσει. Κοιτάξτε. Είναι πολύ σοβαρή η συνάντηση που έχει. Είναι και η κυρία Μαρκέλα Στεφανέλη μαζί του. Α, ώστε είναι και η Μαρκέλα μαζί του. Ναι, γι' αυτό σας λέω. Ελάτε τώρα, πηγαίνετε και θα σας τηλεφωνήσει αυτός αργότερα. Γλυκιά μου, τώρα είναι που δεν πάω πουθενά. Λοιπόν, τράβα να πεις αυτό το κάθαρμα το αφεντικό σου ότι αν δεν τσέκει την έρθει ο ίδιος, θα κεράσω ένα καφεδάκι την αγαπημένη του Μαρκέλα. Και έχω πολλά να της πω. Δεν μπορεί να μου το κάνει εμένα αυτό. Ήταν η στιγμή που ήθελα να φύγω κι ήρθαν κι οι λιγμοί στα μάτια λίγο-λίγο. Έρωτας μπορεί να αντέξει αυτή τη γυμνιά που να συγχωρεί του κόσμου την ασκήμια. Δώσ' μου τα φιλιά που μου κρατάς εκείνα τα εφηβικά, τα γιασεμιά, τα κρίνα. Όσο σ'